Μετά από καιρό είδα ειδήσεις τόσο τα επεισόδια στο Ρόκαστρο όσο και για τις επιθέσεις των διαφόρων ακραίων αριστερών ή δεξιών δίθεν επαναστατών. Δυστυχώς αυτό το μπου που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει σκοπό να διαλύσει την Ελλάδα και να διχάσει τους Έλληνες. Μας έκαναν ρατσιστές χωρίς να είμαστε, μας έκαναν φασίστες χωρίς να θέλουμε. Έλεος πια οι υποστηρικτές του τίποτα να βγαίνουν και να κάνουν και δηλώσεις. Διέλυσαν την παιδεία, τοποθέτησαν τους δικούς τους σε θέσεις κλειδιά, δημιουργώντας ένα παρακράτος που για πολλά χρόνια θα το έχουμε στο κεφάλι μας όποιος και αν κυβερνήσει. Αυτή είναι η ανάρτηση του Προέδρου του Κέντρου Πολιτισμού Πασχάλη Λίρετζη στο Facebook, που άνοιξε τον ασκό του Αιώλου, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, που τον κατηγορεί για ρατσιστικό παραλήρημα, ζητώντας την απομάκρυνσή του. Το ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος παραδέχεται ότι είναι φασίστας είναι καλό, γιατί είναι και έντιμο το να λες ότι είμαι φασίστας. Εμείς το ξέραμε βέβαια. Αλλά το ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά είναι αστείο να το κουβεντιάζει κανείς. Γνωρίζουμε λοιπόν ποιο είναι το ποιόν του συγκεκριμένου ατόμου, αλλά αυτή τη στιγμή η μεγάλη ευθύνη δεν αναπόκειται στον συγκεκριμένο κύριο, προφανώς έχει τις ευθύνες του, αλλά πρόκειται σε έναν ανεπαρκή και ανίκανο δήμαρχο, ο οποίος τον διόρισε σε αυτή τη θέση. Και από ό,τι μαθαίνουμε θα συνεχίσει να παράγει το έργο το οποίο έχει παράξει μέχρι σήμερα. Ποιο δηλαδή, μια υποκουλτούρα σε αυτή την πόλη, με συγκεκριμένους καλλιτέχνες, αν θα μπορούσε να τους ονομάσει κανείς, με μια κατασπατάληση πόρων, με ένα καβάλι ανεξέλεγκτο, χωρίς κανένα πρόγραμμα, χωρίς τίποτα, και μόνο με μια στήριξη στον διάσημο Δήμο του Ωραιοκάστρου, που ξέρουμε ποια είναι η λογική του μέχρι σήμερα, του συγκεκριμένου Δημάρχου, με τους πρόσφυγες και όλους αυτούς. Ο φασισμός λοιπόν είναι ποτισμένος μέσα τους, είναι γνωστό αυτό, αλλά οι ευθύνες θεωρούμε ότι είναι μεγαλύτερες του Δημάρχου. Απαιτούμε αυτή τη στιγμή να παραιτήσει τον κύριο αυτόν από τα καθήκοντά του, γιατί η Ξάνθη πράγματι μέσα από την πολυπολιτισμικότητά της, μέσα από τη διαφορετική κουλτούρα της, έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό έργο στον πολιτισμό. Και αυτό δεν θα το μηδενίσει κανένας Λίρατζης και κανένας Δημαρχόπουλος. Ακόμα βέβαια πιο λυπηρό είναι ότι είδαμε το like που έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης σε αυτή την κατάπτυστη ανακοίνωση που έκανε ο συγκεκριμένος κύριος, πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ένστικτά τους, τα φασιστικά ένστικτά τους βγαίνουν πλέον ξεκάθαρα, έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους και είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό να έχεις ένα τέτοιο δήμαρχο και ένα τέτοιο αντιπεριφερειάρχη στην πόλη. Άρα λοιπόν απέναντί μας έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά έχουν πολεμήσει τον πολιτισμό, έχουν πολεμήσει τους Έλληνες. Εμείς λοιπόν θα σηκωθούμε, θα παραμείνουμε όρθιοι και θα πολεμήσουμε απέναντι σε αυτούς. Από την πλευρά του επικεφαλής της παράταξης Κοινωνία Δημοτών Θανάης Ξυνίδης τονίζει ότι εκείνοι που έχουν θεσμικό ρόλο θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, σημειώντας παράλληλα ότι λόγω της περίοδου των θρακικών λαογραφικών γιορτών η παράταξη επιλέγει τη σιωπή για να μην πλήξει το θεσμό, προειδοποιώντας ωστόσο πως η συζήτηση δεν κλείνει εδώ για τις εκδηλώσεις κακόγουστης της παρέας, όπως λέει χαρακτηριστικά. Η θεσμική μας ρόλη και ιδιαίτερα όσον αφορά τις εκδηλώσεις του Δήμου της Ξάνθης, που είναι μια πηγή οξυγόνου και εσόδων για την πόλη, πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Και δεν μπορούμε να τοποθετούμαστε όπως να είναι κάθε φορά. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Και θεωρώ ότι είναι λάθος για τον ίδιο λόγο που και εγώ τόσο καιρό, μέχρι να τελειώσουν τα καρναβάλια, δεν τοποθετούμε γιατί τι γίνεται στα καρναβάλια. Θα τα συζητήσουμε μετά, γιατί τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να φροντίσουμε να υπάρξει ένα σεβασμό στην εκδήλωση. Πρέπει να καταλάβουν κάποιοι στο Δήμο ότι το καρναβάλι δεν είναι του Δήμου. Το καρναβάλι είναι χιλιάδων εθελοντών που ματώνουν για να κρατούν όλες τις εκδηλώσεις της Ξάνθης. Είτε μιλάμε για τις γιορτές της παλιάς πόλης, είτε μιλάμε για τις λαογραφικές γιορτές και το καρναβάλι, είτε μιλάμε για το Χατζηδάκι, είτε μιλάμε για τις γιορτές νεολαίας. Υπάρχουν χιλιάδες εθελοντές οι οποίοι ματώνουν καθημερινά και προσφέρουν τη ζωή τους. Ο Δήμος το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να τους εξασφαλίζει ένα υγιές περιβάλλον και να τους προστατεύει από κάποιες κακοτοπιές, όπως έγινε με το θέμα της φορολόγησης των εσόδων των συλλόγων, όπου επίσης δεν έκανε τίποτα. Είναι πράγματα που θα τα πούμε μετά. Αυτή τη στιγμή κάποιοι με την αδράνειά τους, που δεν τη χρεώνω μόνο στον κύριο Λίρατζη, σε πολλά επίπεδα και θα τα πούμε, έχουν οδηγήσει τις εκδηλώσεις αυτές σε έναν απίστευτο μαρασμό, σε εκδηλώσεις παρέας και τίποτα άλλο, και μάλιστα κακόγους της παρέας, αλλά αυτά είναι πράγματα που θα τα πούμε μετά. Να πάψουν να παίζουν με τον Δήμο της Ξάνθης και με τους δημότες της Ξάνθης. Να σεβαστούν τουλάχιστον τη δουλειά που κάνουν οι καρναβαλιστές
Και επειδή και εγώ επί 25 χρόνια είμαι καρναβαλιστής, απαιτώ σαν καρναβαλιστής να σεβαστούν την προσφορά που έχουμε σε αυτό το θεσμό. Σε απάντηση που διένυμε στα μέσα ενημέρωση, ο κύριος Λίρατζης, εξ αφορμής, όπως σημειώνει, τη συκοφαντική ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, η οποία δημοσιεύτηκε στον τύπο εις βάρος του, δηλώνει τα εξής. Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων χορηγούσα το καθεστώς στους πολίτες στην εποχή της Χούντας. Δεν είμαι φασίστας, ούτε ρατσιστής και δεν πρόκειται ποτέ να γίνω και φυσικά δεν δήλωσα ποτέ κάτι τέτοιο. Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης εδραιώνει την άποψή μου και τα γραφόμενά μου ότι όποιος ασκεί κριτική το χαρακτηρίζουν φασίστα και ρατσιστή. Προφανώς ενοχλεί η ελεύθερη σκέψη και η διαφορετική από τη δική τους άποψη. Οι ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ανακοίνωση συνιστούν συμπεριφορά παράνομη και καταχρηστική, είχαν δε ως αποτέλεσμα να υποστώ σημαντική ηθική βλάβη. Κατόπιν των ανωτέρων, καλώ τους εμπνευστές της κατάπτυστης αυτής ανακοίνωσης να αποκαταστήσουν τη βαρύτατη σε βάρος μου προσβολή με άμεση δημοσίευση στο σύνολο των ΜΜΕ της πόλης της Ξάνθης κειμένου με το οποίο θα ανακαλείται η συκοφαντική ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί άμεσα η τιμή και η υπόλοιψή μου από τους εμπνευστές της ως άνω ανακοίνωσης, δηλώνω ότι η συνέχεια θα δοθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Απάντηση όμως στην ανακοίνωση του κυρίου Λίρατζη δόθηκε αμέσως μέσω της ιστοσελίδας του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθη Left, η οποία φέρει τον τίτλο «Προς κάθε φασίστα», όπου σημειώνεται: αυτός που αποκάλεσε «Μπου» το κυβερνό κόμμα θα κάνει και μήνυση. Την τιμή και την υπόλοιψη την κατακτάει κανείς με αγώνες και αξιοπρέπεια. Συστατικό που πρέπει να έχει στο DNA σου. Η ανικανότητα και η ανεπάρκεια δεν καλύπτεται ούτε με φοβισμό ούτε με τρομοκρατία. Προσέχετε τις πλάτες σας, είναι ήδη καχεκτικές. Εν αγωνίως αναμένουμε τη μήνυση. Θα έχουμε πολλά να πούμε τότε.